Λίγο πριν την πρεμιέρα των όνειρά μας στο Καμόρα, στο κέντρο της Αθήνας, η αϊκίνητη Κατερίνα Γεωργίου συνάντησε χθες το βράδυ τον Θοδωρή Μαραντίνη και μίλησε μαζί του για τις εμφανίσεις του γκρουπ και για τους λόγους που τον έκαναν να πει ξανά όχι σε τηλεοπτική πρόταση. Σε πετυχαίνω μόλις βγαίνεις από το μαγαζί που πρόκειται να είστε εδώ πέρα. Πρόβες συνεχώς τις τελευταίες ημέρες, φαντάζομαι. Είμαστε full πρόβες όλη μέρα εδώ. Στείνουμε όλο το πρόγραμμα, όλα τα απαραίτητα που χρειάζεται ένα πρόγραμμα για να συνθεί, τα ηχητικά, τα τεχνικά, τα φώτα. Είμαστε πολύ χαρούμενοι με το αποτέλεσμα μέχρι στιγμής και όσον αφορά στο χώρο και όσον αφορά στο πρόγραμμα. Και είμαι σίγουρος ότι είναι το καλύτερο πρόγραμμα που έχουμε φτιάξει μέχρι στιγμής. Εσύ κανείς βοηθάς στο σπίτι, ενώ ενεργάς τα παιδιά, ξέρεις. Σίγουρα. Νομίζω ότι όλα τα νέα ζευγάρια πλέον έχουν μοιραστεί κάπως αυτό το ρόλο και νομίζω ότι είναι και πολύ πιο όμορφο αυτό. Δεν είναι καλύτερα τώρα που είσαι εκτός τηλεόρασης, να πω και έχει περισσότερο χρόνο για την οικογένεια, αλλά και για σένα. Εμένα προσωπικά και όσο μου πέφτει λόγος, εμένα μου αρέσει πολύ περισσότερο. Από εκεί πέρα, την ίδια επειδή βλέπω και πολύ χαρούμενη αυτή τη στιγμή με αυτό το καινούριο project που έχει ξεκινήσει με τα ρούχα και τη γεμίζει πάρα πολύ και βλέπω ότι έχει μεγάλη επιτυχία. Αυτό με κάνει διπλά χαρούμενο γιατί και περισσότερο την έχω σπίτι ή μπορεί και το ίδιο γιατί έτσι κι αλλιώς εργάζεται πολύ. Αλλά πιο πολύ γιατί βλέπω πολύ γεμάτη και πολύ χαρούμενη με αυτό. Και οι δύο, ένα τέτοιο παιδί το θέλουμε πραγματικά πάρα πολύ. Απλά σε αυτή τη φάση που ακόμα έχουμε ένα πολύ μωρό, είναι έτσι κι αλλιώς λίγο εκτός χρόνου αυτή η συζήτηση. Αλλά αν το βάλουμε σε ένα πιο γενικό πλαίσιο, εννοείται ότι και εγώ θέλω το παιδί. Για το Dancing with the Stars, ουσιαστικά έχει σχεδόν κάθε χρόνο μια πρόταση από την πρώτη στιγμή. Και τους ευχαριστώ πάρα πολύ γιατί με τιμά ιδιαίτερα ότι με πιστεύονται και το πιστεύουν τόσο πολύ. Δυστυχώς οι δικές μου προϊόντες, όπως βλέπεις, όπως είπα και πριν, είναι πάρα πολλές ώστε να με αφήσουν να κάνω κάτι τέτοιο με το χρόνο και με τον τρόπο που θα ήθελα εγώ να το κάνω. Επειδή έτσι είμαι λίγο τελειομανή σε κάποια πράγματα. Γι' αυτό και επιλέγω μέχρι στιγμής να μην το κάνω γιατί θεωρώ ότι δεν θα μπορούσα να το κάνω έτσι όπως θέλω εγώ.